Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η γη της φλόγας. Το στίγμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης έδωσε την Τρίτη ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και Πρόεδρος της Νομοδοτικής Επιτροπής Δυτική Ελλάδα 2021, Ανδρέας Φίλιας. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Φίλιας παρουσίασε διεξοδικά το πρόγραμμα, μεγάλο μέρος του οποίου χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2021. Σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουν ζήσει, έχουν προσφέρει, έχουν πατήσει, έχουν χύσει το αίμα τους εκατοντάδες και χιλιάδες προγονείς μας, οι οποίοι έχουν δείξει την αγάπη τους για την πατρίδα για να μπορούμε εμείς σήμερα να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Από τις αρχές του 2020 η Περιφέρεια ξεκίνησε τις προετοιμασίες προκειμένου η Δυτική Ελλάδα, το μέρος που ξεκίνησε η ελληνική ανεξαρτησία, να αποτελέσει το επίκεντρο των εορτασμών. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχέδιο δράσης αξιοποιώντας δυνάμεις από όλο το εύρος της περιφέρειας, με στόχευση την ανάδειξη της συμβολής της Δυτικής Ελλάδας στην Επανάσταση του 1821. Θέλουμε να φτιάξουμε αυτή τη νέα ταυτότητα, αυτή τη νέα ένωση, αυτό που θα μας κάνει να είμαστε όλοι μαζί, να αισθανόμαστε ότι είμαστε, ζούμε, υπηρετούμε τον ίδιο τόπο. Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται θα έχουν διασπορά στο χώρο και το χρόνο, οι οποίες θα διατρέξουν όλη την περιφέρεια αλλά και εκτός αυτής. Ορισμένες θα παραμείνουν ως θεσμός, προσελκύοντας επισκέπτες και στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Να αναφέρουμε πως ο προγραμματισμός, που αφορά στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, θα γίνει σε δύο άξονες. Έργα εμβληματικού στρατηγικού χαρακτήρα και έργα και δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.